στις φλόγες τυλίχθηκαν δύο μετασχηματιστές της ΔΕΗ στη Ζάκυνθο μετά τη χθεσινή κακοκαιρία. Γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, σοβαρό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στην περιοχή της Αγίας Τριάδας βύθισε στο σκοτάδι για αρκετή ώρα την κεντρική γραμμή ηλεκτροδότησης της πόλης της Ζακύνθου. Επιτόπου έσπευσε συνεργείο της ΔΕΗ με τους κατοίκους ωστόσο να δηλώνουν αγανακτισμένοι. Έγινε, πιάσε η κολόνα φωτία και έριχνε, λες και πέφτει και ρίχνανε μπόμπες. Λέγαμε πως ανατιναχτήκαμε. Φοβόμαστε βέβαια και για τα σπίτια και για τη ζωή μας. Γιατί αυτά τα τσουθόρυβους που ακούμε... Φωτιές, αβάλω από το σπίτι μου ψηλά που είμαι εγώ, η φωτιά τη βλέπαμε. Η νύφη μου με τα παιδιά και να φοβόμαστε. Η δυνατή έκρηξη έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο που έτρεξε να δει τι συμβαίνει. Μάξα πάρα πολύ, άκουσα φλογές. Δεν ακούτε, είναι κουφτή και άκουσε το κρυβάτι της. Από πίσω, αλλά ταρακουνήθηκε και το σπίτι μου ακόμη. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Και ήταν πάνω τέσσερις εκρήξεις, δεν ήταν μία. Και βγήκα να δω τι συμβαίνει. Λίγα λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, μια δεύτερη σημειώθηκε στον μετασχηματιστή που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, σε πάροδο της οδού Τερτσέτη. Όπως βλέπετε πίσω μου, έχει πιάσει η φωτιά ο κεντρικός μετασχηματιστής της ΔΕΗ εδώ στη Ζάκυνθο στα δικαστήρια. Οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας περιμένουν να διακοπεί το ρεύμα για να μπορέσουν να ρίξουν νερό. Η γραμμή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε πολύ αργότερα, με μεγάλο μέρος της πόλης να μένει για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα.